Κοτσμάρο. Είναι εδώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λίγο αρρωστούλα. Είναι ακόμα στον εγώ καιρό ή πέρα στον υδροχό. Η Σελήνη έχει περάσει στον υδροχό, θα κάνει και ένα ωραίο εξάγωνο με τον ουρανό. Κάτι είναι και αυτό έτσι λίγο να μας ενθαρρύνει μια ευχάριστη έκπληξη. Ακούσουμε μέσα στον Σαματά. Θυμίζω ότι ο Άρης από το Ζυγό πλησιάζει να ενεργοποιήσει τη μοίρα που είχε γίνει η έκλειψη στις 28 Σεπτεμβρίου, η έκλειψη της Σελήνης, οι εκλείψεις, όταν γίνονται, δεν διαρκούν για ένα πολύ μικρό διάστημα, επί προσωπικού μπορεί να το βιώνουμε έτσι, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια και όταν περάσει ένας πλανήτης, ο οποίος είναι λίγο επιθετικός όπως ο Άρης, προκαλεί γεγονότα. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών εν πολλής οφείλονται και σε αυτήν την διέλευση του Άρη. Επίσης να θυμίσω ότι στο τέλος της εβδομάδας αρχίζει πλέον σιγά σιγά να συγκλίνει η όψη Κρόνου Ποσειδώνα, μια όψη πάρα πολύ δύσκολη που θα φέρει γεγονότα δυστυχώς και που εν πάση περιπτώσει επί προσωπικού θα περιορίσει λίγο την διάθεσή μας για αυταπάτες και θα βγάλει σκληρές αλήθειες στην επιφάνεια. Πολύ προσεκτική θυμίζω όσοι έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο των παρορμητικών, κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι, καθώς επίσης και όσοι έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο των μεταβλητών, δίδυμοι τοξότες, ιχθύες, παρθένοι. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην αντίστροφη μέτρηση. Στο νούμερο 12 οι παρθένοι, οι οποίοι θα είσαστε πάρα πολύ πιεσμένοι, θα μάθετε σκληρές αλήθειες, θα αποκαλυφθούν σκληρές αλήθειες ή ενδεχόμενα να μαθευτούν και πράγματα τα οποία είναι δικά σας, αφορούν εσάς και δεν θα θέλατε. Θέλω να είσαστε λίγο προσεκτικοί, να μην λέτε ψέματα στους ίδιους σας τους εαυτούς, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να παραμυθιάζεστε. Στο νούμερο 11 τα ψάρια, οι χθείες, τα γεγονότα που θα συμβούν θα φέρουν στην επιφάνεια φοβίες, αποθυμένα, σκέψεις αρνητικές, πιθανότατα να νιώσετε ανασφαλείς, να αισθάνεστε ότι δεν πατάτε σε γερές βάσεις. Ενδεχόμενα και αυτό ακόμα να είναι ψευδέστησή σας. Θέλω να προσέχετε λίγο τους εαυτούς σας και το κυριότερο να αναπτύξετε το μάξιμο της ευθυκρισίας σας και αν δεν μπορείτε να ρωτάτε κάποιον άλλον για όλα όσα χρειάζεται να κάνετε. Στο νούμερο 10 οι τοξότες. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αναθεωρήσεις σε αυτό το διάστημα, αποκαλύψεις σε όλους τους τομείς, πιθανότατα και στον αισθηματικό τομέα, να δείτε κάτι που δεν σας αρέσει, που δεν το είχατε συνειδητοποιήσει, που θέλετε να αναθεωρήσετε την επιλογή σας. Αν ασχολείστε με συλλογικές δραστηριότητες, ομάδες κλπ, ενδεχόμενο να συμβεί κάτι εκεί που να σας στεναχωρήσει. Θέλω να προσέχετε αρκετά το παρασκήνιο, γιατί μπορεί τελικά να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Και αν γνωρίσετε τώρα κάποιο άτομο που θα σας προτείνει κυρίως δουλειά, κρατήστε λίγο μικρό καλάθι, ένα μικρό καλάθι, συγγνώμη, είναι καλύτερο. Λίγη επιφύλαξη. Στο νούμερο 9, οι δίδυμοι. Προβλήματα στις σχέσεις σας αναμένονται, θα βγουν στην επιφάνεια οτιδήποτε ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή κρυμμένο, αποθυμένα, αλλά και μπορεί να εσκύψουν καταστάσεις οι οποίες να σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αυτό όμως ισχύει τόσο στις συνεργασίες σας, όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα ήθελα όμως ακόμα περισσότερο να προσέχετε στα ερωτικά σας και κυρίως να προσέχετε και τη δική σας συμπεριφορά, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε εσείς λάθη που να θίξουν το τέρι σας. Στο νούμερο 8, η καρκίνη. Πολλά εμπόδια και ανατροπές, δηλαδή η καθημερινότητά σας θα είναι λιγάκι πιεστική, θα νιώθετε ώρες-ώρες ότι χάνετε το έδαφος κάτω από τα πόδια σας ή ότι σας τραβάει το χαλί κάποιος άλλος. Και αυτό γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές ανατροπές, κυρίως στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το σπίτι και την οικογένεια, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποια προβλήματα, είτε να χρειαστεί να μεριμνήσετε για κάποιο άτομο της οικογένειάς σας που αγαπάτε, είτε να μεριμνήσετε εσείς για την περιουσία σας, για μια βλάβη στο σπίτι, για οτιδήποτε, που αυτό θα σας βγάλει τελείως από το πρόγραμμά σας. Στο νούμερο 7, οι εγώκεροι. Πολύ μεγάλος εκνευρισμός στη δουλειά. Πιθανά προβλήματα με τους προϊσταμένους σας. Πιθανώς να αισθανθείτε ότι προσφέρετε πάρα πολλά, αλλά δεν σας το αναγνωρίζουν. Πιθανώς να νιώσετε ότι σας έχουν λίγο παραμελημένους. Γενικότερα θα αισθάνεστε ότι δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά και ότι δεν παίρνετε το αντίστοιχο αντίτιμο. Και αυτό για εσάς είναι πρόβλημα. Ωστόσο όμως, εσείς ειδικά θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτό που χτίζετε αυτή την εποχή θα αποδώσει καρπούς αργότερα. Προσοχή στο παρασκήνιο. Σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία επιβουλεύονται ίσως τη θέση σας αυτή τη στιγμή. Και στο νούμερο 6, οι κρυοί.
Φαίνεται ότι θα έχετε αρκετές αντιπαραθέσεις με συναδέλφους και συντρόφους. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά δεν έχετε εσείς λυμμένο το ζωνάρι σας για καυγά όπως σας έχουν βγάλει το όνομα, αλλά θα βρίσκετε αντιστάσεις από τους άλλους και συνήθως θα είναι η άλλη επιθετική απέναντί σας ή θα είναι, αν το θέλετε, ανταγωνιστική και ίσως να σας ανταγωνίζονται και αθέμητα. Εννοείται ότι όλο αυτό θα σας εξωθήσει στο να θέλετε να διεκδικήσετε τα δίκαια σας, ωστόσο όμως σας συμβουλεύω ότι η αδιαφορία πολλές φορές είναι και η καλύτερη απάντηση. Στο νούμερο 5, τα ζυγάκια, η ζυγή μου, οι οποίοι είναι θυμωμένοι αυτή την περίοδο. Συμβαίνουν γεγονότα που εγείρουν υπερένταση, θυμό, αρνητικά συναισθήματα, πολλά ερωτηματικά. Θα υπάρξουν πάρα πολλές αναβολές μέσα στην καθημερινότητα και πιθανότατα θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα δώσουν μια αρνητική στάση απέναντι στα ζυγάκια μας, θα δείξουν μια αρνητική στάση και ίσως σας στεναχωρήσουν. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, ειδικά οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, γιατί πιθανότατα αν τη χάσετε να κάνετε λάθη και τελικά το μικρό πρόβλημα να το μεγεθύνετε. Θέλω να προσέχετε ιδιαίτερως την υγεία σας. Στο νούμερο 4, η Σκορπιοί. Πολλές φοβίες, ανασφάλειες βγαίνουν στην επιφάνεια και πραγματικά έχετε τα δίκαια σας, γιατί αυτή την εποχή υπάρχει παρασκήνιο σε βάρος σας και μάλιστα λίγο ενοχλητικό και έξω από κάθε λογική ενδεχόμενα, να νιώθετε δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Να προσέχετε σε θέματα υγείας, είσαστε πάρα πολύ ευάλωτοι σε εμπείρετε σαν διαθεσίες, ιώσεις κλπ. Και επίσης να προσέχετε μικροατυχήματα. Πριν πάμε στα επόμενα τρία ζώδια, Σμάρο, θα σου δώσω λίγο χρόνο όσο διαρκούν οι διαφημίσεις να το ξανασκεφτείς, να το πάρεις λίγο αλλιώς και να μας πεις τίποτα καλό. Γιατί σήμερα δεν σε βλέπω. Μπορούμε να αλλάξουμε και θεσούλες. Το κορίτσι μας σήμερα. Τι έχει πάθει, έχει έρθει πολύ στο. Θα πάθετε αυτό, θα είσαι. Γιατί, τι είναι αυτό, να πέσουμε όλοι, να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε Δευτέρα. Όχι, αλλά. Τι να κάνω, δεν ξέρω, πρότεινε μας κάτι. Έχω να σας προτείνω ότι γενικά όταν οι περίοδοι δεν είναι ευχάριστες και βάλλονται και τα ζώδια γενικότερα, αυτό που χρειάζεται είναι να αφινόμαστε λίγο στη ροή και να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Θα το έλεγα στο τέλος αυτό για όλους και εγώ μέσα σε αυτές τις προβλέψεις είμαι υποχρεωμένη να πω ότι πρέπει να προσέχετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η συμβουλή μου για όλους μας είναι ότι είναι λίγο δύσκολη περίοδος, επηρεαζόμαστε και από αυτά που ακούμε γύρω μας, που και αυτά είναι αποκοίηματα της δύσκολης περίοδου. Βεβαίως, και θα πρέπει λίγο να είμαστε αισιόδοξοι, θετικοί και στη ροή, να μην πηγαίνουμε κόντρα στη ροή. Αυτό που λέμε, όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι, χαλαρώνεις και το απολαμβάνεις. Το απολαμβάνεις, το δέχεσαι, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος έχει μείνει, ο εγώκερος έχει μείνει στο ότι δεν το αναγνωρίζουμε την αξία του και δεν. Γιατί δεν το ήξερα, τώρα μου το πει. Μάθε το λοιπόν. Δεν σου αναγνωρίζω. Νόμιζα ότι μου την αναγνώριζε τόσο καιρό. Δεν την αναγνώριζα. Έτσι είσαι. Έτσι είμαι, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Σμάρο μου, λοιπόν, είμαστε στη θέση νούμερο 3. Που είναι οι Ταύροι. Οι Ταύροι. Και οι οποίοι θέλω λίγο να προσέχετε γιατί θα έχετε διάφορα εμπόδια μέσα στην καθημερινότητά σας. Ωστόσο όμως, από τη μια θα έχετε εμπόδια, από την άλλη η Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζυγό θα βοηθήσει. Το αποτέλεσμα είναι ίσα βάρκα σε νερά. Απλά δεν θέλω να δυσανασχετείτε, να παραμένετε εστιασμένοι στους στόχους σας και να μην τα βάζετε κάτω στο πρώτο εμπόδιο. Θα είναι λίγο μετεμποδίων, αλλά θα φροντίσει και η Αφροδίτη κάτι θετικότερα. Θέλω να προσέχετε λίγο σε θέματα υγείας και μικροατυχήματα. Νομίζω όμως ότι είστε από τους ευνοημένους, γιατί και τα αισθηματικά σας είναι άθικτα. Μια χαρά. Στο νούμερο 2, τα λιοντάρια, τα οποία θα αναγκαστείτε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις, πιθανώς γιατί θα χρειαστεί να αφήσετε κάτι για να υιοθετήσετε κάτι άλλο, όχι στο συναισθηματικό τομέα, κυρίως στον επαγγελματικό, ενδεχόμενα να χρειαστεί να παρατήσετε μια δουλειά με την οποία συνδέεστε συναισθηματικά, αλλά από την άλλη να έχετε μια προσφορά μιας καλύτερης δουλειάς. Κοιτάξτε, εν τέλει δεν είναι αρνητικό, γιατί η δύσκολη απόφαση σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε τη λογική κάτω και να μην παρισφρήσει το συναίσθημα. Από εκεί και πέρα όμως, το αποτέλεσμα είναι υπέρ σας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες για σας. Ενδεχόμενα να αναθεωρήσετε κάποια φιλία σας ή να στεναχωρεθείτε εξαιτίας κάποιου γεγονότος που θα συμβεί σε ένα φίλο σας. Και στο νούμερο 1, η υδροχόη σήμερα. Δύο στα δύο. Σας τι χαρά έχει το υπόλοιπο σαλόνι, δεν φαντάζεσαι. Το
Δεν χαίρεσαι, βρε, για τη συναδέλφισά σου. Χαίρομαι, όσο δεν... όλοι. Ναι, όχι, συγγνώμη. Κλεντάμε όλοι μαζί. Εσύ γιατί δεν χειροκροτάς, Μεσχέ. Εμείς δεν χειροκροτήσαμε στον καρκίνο. Εγώ γιατί είχα σελήνη. Την πρώτη καρκίνο ήταν στα 109 θέση. Στην 109 θέση. Γιατί χειροκροτήσατε. Εγώ χειροκροτήσα στον καρκίνο γιατί είχα συμφέρον. Είχα συμφέρον. Εγώ σελήνη. Top 1. Ωραία. Προτείνω λοιπόν στους υδροχόους να δράξετε τις ευκαιρίες σας. Κοινώς, να ξέρετε ότι θα έχετε διάφορες ευκαιρίες μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Εσείς θα δεχτείτε προτάσεις για δουλειές, θα δεχτείτε προτάσεις για επέκταση. Ήδη αν κάνετε κάτι ενδεχόμενο να πάει πάρα πολύ καλά και να σας ενθαρρύνουν οι ανώτεροί σας. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι τα πάτε καλά και επίσης ερωτικές ευκαιρίες. Δεν αποκλείεται μια καινούργια ερωτική γνωριμία. Αυτό θα φλερτάρετε, θα επιβεβαιωθείτε. Θέλω όμως να τονίσω ότι η μέρα σήμερα και αύριο, κυρίως για την αυριανή μιλάμε, είναι ακατάλληλη για αγορές και έχει τον κίνδυνο των απολειών χρημάτων. Αλλά στις αγορές είναι η κλασική αγορά που παίρνουμε κάτι και μετά από 5 χρόνια το βρίσκουμε στην ντουλάπα μας με το καρτελάκι, οπότε δεν αγορά, είναι σπατάλη. Δεν αποκλείονται κάποια έκτακτα έξοδα. Αυτά από μένα και συστήνω υπομονή, επιμονή, στόχευση και ευθυκρισία. Και ψυχραιμία βασικά, και όπως είπε πολύ σωστά η Σμάρο, θα περάσει και αυτό. Δηλαδή, αφήστε τη ροή των πραγμάτων να κυλήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αφήστε το να περάσει και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Ας δούμε πάλι την κάρτα με την κατάταξη. Η Παρθένη είναι στο 12, με τη χαμηλότερη, με την λιγότερη μάλλον, όχι τη χαμηλότερη, με τη λιγότερη εύνοια για αύριο. Στο 11 η Ιχθύς, στο 10 η Τοξότε, στο 9 η Δίδυμη, στο 8 η Καρκίνη, στο 7 η Εγώκερη, στο 6 η Κρή, στο 5 η Ζυγή, στο 4 η Σκορπιή και τα 3 έτσι πιο τυχερά ζώδια για αύριο Τετάρτη είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι στην κορυφή για μία ακόμα μέρα, δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Άρα, τι πίκα είναι αυτή. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Που σημαίνει ότι. Αχ, τα λεφτά, τα λεφτά, Νατάλια. Μόνο εγώ χαίρομαι για σένα. Μπράβο, Χριστίνακη, με αυτό θα πει αληθινή φιλία. Τα λεφτά, τα λεφτά. Και εγώ χαίρομαι για την Έλενα, μην το λες. Τα λεφτά, σε παρακαλώ. Χθες και σήμερα. Φοράω γόβες της Έλενας σήμερα. Του καρπιά μου δεν μπορώ να μην χαίρομαι. Έχει και εσύ συμφέρον. Οφείλω να χαίρομαι. Κόκκινο το κορίτσι μας. Οφείλω να χαίρομαι.